Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Συνήθως, όταν ακούμε τη λέξη βρικόλακας, το μυαλό μας πάει στον κόμι Δράκουλα και τη Ρουμανία. Όμως, όλα τα Βαλκάνια βρίθουν από μύθους, θρύλους και λαϊκές δοξασίες για τους βρικόλακες. Έτσι, σήμερα θα μιλήσουμε για τους βρικόλακες της Βουλγαρίας, που είναι μια χώρα πλούσια σε ιστορία και λαϊκές δοξασίες για αυτά τα πλάσματα. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Οι βουλγαρικές δοξασίες ποικίλουν σχετικά με τους βρικόλακες. Τα ονόματα περιλαμβάνουν τα βαμπύρ, βορκόλακ, ούμπερ και ούστρελ. Σε κάποιους θρύλους της Βουλγαρίας που έχει μεταφράσει ο Γιάν Περκόφσκι στο βιβλίο του «The Darkling», ο Βορκόλακ είναι η ψυχή ενός περιπλανόμενου εγκληματία που χάθηκε στα βουνά ή στα δάση ή σε κάποιον επαρχιακό δρόμο και το κορμί του έχει φαγωθεί από κοράκια, λύκους ή άλλα αρπακτικά. Η ψυχή του δεν μπορεί να πάει ούτε στον παράδεισο, ούτε στην κόλαση, γι' αυτό και παραμένει στη γη. Ο Βορκόλακ στοιχιώνει το μέρος όπου πέθανε. Τη νύχτα αυτό το πνεύμα στραγγαλίζει και πίνει το αίμα όποιου περνάει από εκεί. Ο τρόπος να ξεφορτωθείς ένα Βορκόλακ είναι να υψώσεις έναν σταυρό, να ρίξεις αγιασμό και να κάνεις λειτουργία στο μέρος όπου αυτός πέθανε. Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται και ένας άλλος θρύλος, ότι βαμπύρ είναι ένα πτώμα το οποίο γυρνά από τον τάφο. Ένα άτομο που πέθανε με βίαιο και σκληρό τρόπο ή που κάποια γάτα πήδηξε πάνω από το πτώμα του πριν ταφεί. Αυτή η αντίληψη απαντάται σε όλη την Ανατολική Ευρώπη σχετικά με τα βαμπύρ. Σε μία περίπτωση που αναφέρεται στο βιβλίο, ένας άντρας γίνεται βαμπύρ σαν αποτέλεσμα μιας θανατηφόρας πτώσης από μία σκεπή. Κατά τη διάρκεια των 40 ημερών αφού ταφεί, τα κόκαλά του έχουν γίνει μια μάζα σαν ζελέ και κάνει κακό, όπως το να προκαλεί αναστάτωση στα ζώα και τους αχυρώνες, να σκορπά αντικείμενα στα σπίτια και να πνίγει τους ανθρώπους. Αν δεν τον καταστρέψουν στις 40 μέρες, το βαμπύρ αναπτύσσει σκελετό και γίνεται ακόμα πιο άγριο. Τουλάχιστον τις πρώτες 40 μέρες, ένα βαμπύρ μπορεί να καταστραφεί από έναν βαμπυρίτζια, δηλαδή έναν επαγγελματία κυνηγό βρικολάκων. Το βιβλίο δεν εξηγεί τι χρειάζεται να γίνει για να καταστραφεί ένα βαμπύρ αφού αναπτύξει σκελετό μετά τις 40 ημέρες. Ένα άλλο παράδειγμα από δοξασίες της Βουλγαρίας δίνουν στο βιβλίο «12 Years Study of the Eastern Quenchion in Bulgaria» οι Saint Clair και Charles Brophy. Με βάση τους συγγραφείς, οι κάτοικοι της Βουλγαρίας στο χωριό που έμεναν πίστευαν ότι 9 μέρες αφού πεθάνει κάποιος, πιθανολογείται να γυρίσει σαν όμπουρ. Γυρίζει στη γη σε μορφή αερικού και είναι σχετικά αόρατος, παρά μόνο στο σκοτάδι φαίνονται κάποιες πίθες ή στο φως ρίχνει μια σκιά. Το κακό που μπορεί να κάνει περιορίζεται σε δραστηριότητες, όπως το να κάνει βρυχυθμούς με δυνατή φωνή, είτε να μπαίνει σε σπίτια και να πετάει πράγματα σαν poltergeist, να φτύνει αίμα στο πάτωμα και να αλείφει παντού κοπριά αγελάδας. Αλλά οι Σεντ Κλέρ και Μπρόφι προσθέτουν ότι 40 μέρες μετά την ταφή, το όμπουρ σηκώνεται από τον τάφο έχοντας σώμα και μπορεί να τον περάσουν για κανονικό άνθρωπο. Δίνουν σαν παράδειγμα μια ιστορία που έγινε παλιά στο χωριό που ζούσαν και οι ίδιοι. Με βάση την ιστορία, ένας ξένος έφτασε στο χωριό, εγκαταστάθηκε και παντρεύτηκε μια γυναίκα. Το μόνο παράπονο της νιώπαντρης γυναίκας ήταν ότι κάθε βράδυ εκείνος έμενε έξω μέχρι το ξημέρωμα. Σύντομα παρατηρήθηκε ότι στην περιοχή έβρισκαν πολλά νεκρά άλογα και βόδια μισοφαγωμένα.
Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε, αλλά τότε τα βόδια αρρώστησαν και πέθαναν και παρατήρησαν ότι τους είχαν ρουφήξει το αίμα τους. Όταν οι χωρικοί έμαθαν από τη γυναίκα ότι εκείνος ήταν πάντα έξω τη νύχτα, υποψιάστηκαν ότι ήταν βαμπύρ και ευθυνόταν για τους θανάτους των ζώων. Τον εξέτασαν και βρήκαν ότι είχε μόνο ένα ρουθούνι, ένα βέβαιο σημάδι ότι ήταν βαμπύρ. Έτσι τον έδεσαν και τον πήγαν σε έναν λόφο έξω από το χωριό, όπου τον έκαψαν ζωντανό σε μια μεγάλη φωτιά. Ένας άλλος τύπος βουλγαρικού βαμπύρ, το ούστρελ, περιγράφεται από τον Σερ Τζέιμς Φρέιζερ. Εδώ το ούστρελ είναι ένα βρέφος που γεννήθηκε ημέρα Σάββατο και πέθανε πριν προλάβει να βαπτιστεί. 9 μέρες μετά την ταφή, το ούστρελ βγαίνει σκαρφαλώνοντας με τα νύχια του από τον τάφο, βρίσκει ένα κοπάδι από βόδια και ικανοποιεί τη δίψα του για αίμα. Έπειτα γυρνάει στον τάφο του, αλλά την επόμενη μέρα ξαναγυρίζει στο κοπάδι και δεν επιστρέφει ποτέ ξανά στον τάφο του. Τρέφεται πρώτα με το πιο γρήγορο βόδι και μετά στρέφεται στα υπόλοιπα ζώα μέχρι να μαραζώσουν και να πεθάνουν. Ο τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς ένα ούστρελ είναι να κάνει μια τελετή που χρειάζεται φωτιά. Μια Κυριακή πρωί όλες οι φωτιές στην κοινότητα σβήνουν. Έπειτα ανάβουν 2 φωτιές σε ένα σταυροδρόμι και οδηγούν τα βόδια ανάμεσα στις φωτιές. Το ούστρελ αναγκάζεται να αφήσει το κοπάδι και παραμένει στο σταυροδρόμι όπου δεν μπορεί να φύγει και τελικά καταβροχθίζεται από λύκους. Στο βιβλίο του «I Searched for Death», ο Gordon Cooper περιγράφει μια τελετή που παραβρέθηκε στο Ζράσλοκ στη Βουλγαρία, το οποίο ονομαζόταν «The Second Burial». Αυτό συμπεριλάμβανε την επαναταφή ενός πτώματος ενός άνδρα που είχε πεθάνει πριν 5 χρόνια μεταξύ της περίοδου των Χριστουγέννων και των Φώτων. Στη Βουλγαρία αυτή η περίοδος ονομάζεται «Unclean Days» και πιστεύετε ότι οι δυνάμεις του κακού ταλαντεύονται στον κόσμο αυτές τις μέρες. Όποιος πεθάνει εκείνη την περίοδο θα γίνει βαμπύρ, εκτός και αν έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας άντρας πριν πεθάνει έβαλε τους συγγενείς του να ορκιστούν ότι θα τον ξεθάψουν και θα τον ξαναθάψουν μετά από 5 χρόνια από την πρώτη ταφή του, την ημέρα που γιόρταζε ο Άγυρος που έφερε το όνομά του. Ο Κούπερ έγινε μάρτυρας αυτής της επαναταφής. Ήταν μια κανονική, ορθόδοξη κηδεία Ανατολικής Ευρώπης που διεξήγαγε ένας παπάς. Όμως, στη Βουλγαρία υπήρχαν και κυνηγοί των βαμπύρ. Οι σομποτνίτσι είναι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, γεννημένοι στη Βουλγαρία με ειδικές δυνάμεις να κυνηγούν βαμπύρ. Αποκτούν αυτές τις ειδικές δυνάμεις γιατί έχουν γεννηθεί ημέρα Σάββατο, την ημέρα όπου τιμώνται οι νεκροί. Οι σομποτνίτσι μπορεί επίσης να έχουν γεννηθεί στις Unclean Days, δηλαδή μεταξύ Χριστουγέννων και Φώτων, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Οι σομποτνίτσι έχουν τη δύναμη να δουν τα βαμπύρ στη μορφή τους ως σκιές, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν μπορούν να τα δουν. Επίσης μπορεί και κάποιοι σκύλοι να είναι σομποτνίτσι, αντίστοιχα αν έχουν γεννηθεί Σάββατο ή Unclean Days. Συνήθως στους τρίλους, οι άνθρωποι σομποτνίτσι χρησιμοποιούν σκύλους σομποτνίτσι για να τους βοηθούν στο κυνήγι τους, χάρη στις ενισχυμένες αισθήσεις τους, αλλά και επειδή ένα δάγκωμα από έναν σομπότνικ σκύλο μπορεί να αποβεί μοιραίο για ένα βαμπύρ. Άλλος ένας τύπος κυνηγός βαμπύρ στις βουλγαρικές λαϊκές παραδόσεις είναι και οι νταντάτζι. Με βάση τους μύθους, η ικανότητά τους είναι να βρίσκουν και να καταστρέφουν βουλγαρικά βαμπύρ που ονομάζονται κρόιατς με το να τους παγιδεύουν μέσα σε μπουκάλι. Αρχικά ο κυνηγός παίρνει ένα μπουκάλι και το γεμίζει με αίμα, το οποίο κρατά μαζί του όσο ψάχνει για τη φωλιά του βαμπύρ.
Ο κυνηγός συνήθως κρατάει εικόνες του Χριστού και της Παναγίας ή κάποιου Αγίου ή κάποιο ιερό κοιμήλιο για προστασία και για να εξοντώσει το κρόιατς. Όταν η εικόνα αρχίζει και τρέμει, ξέρει ότι το βαμπύρ είναι κοντά. Ο Νταντάτσι θα αναγκάσει το βαμπύρ να μπει στο μπουκάλι. Λόγω της δίψας του για αίμα, το βαμπύρ θα μπει στο μπουκάλι, αν δεν αναγκαστεί να μπει λόγω των ιερών συμβόλων. Τότε ο κυνηγός θα κλείσει το μπουκάλι και θα το πετάξει στη φωτιά. Το μπουκάλι θα σπάσει και το βαμπύρ θα σκοτωθεί. Στο βιβλίο Lepers Between Shadow and Light γίνεται αναφορά σε αρχαίες λαϊκές δοξασίες. Ο συγγραφέας έχει μελετήσει περίπου 10 πολύ παλιά λαϊκά παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία έχουν πολλές παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή και μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στην πλοκή της ιστορίας τους. Η εικόνα ενός βαμπύρ στα λαϊκά τραγούδια είναι πολύ διαφορετική από αυτή στους θρύλους και τα παραμύθια. Οι παλιοί κάτοικοι της Βουλγαρίας πίστευαν ότι οι βρικόλακες είχαν μια δαιμονική, απειλητική και τρομακτική μορφή, αλλά δεν είχαν κοφτερά δόντια, ούτε έπιναν αίμα. Στα παραδοσιακά τραγούδια έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, την εικόνα ενός άντρα που έχει γυρίσει από το θάνατο και αναζητάει την αγαπημένη του, και τα τραγούδια κάνουν ξεκάθαρο ότι ρουφάει την ενέργεια και τη ζωή της γυναίκας για την οποία έχει γυρίσει, γιατί δεν μπορεί να διατηρηθεί αλλιώς στη ζωή. Το αξιοπερίεργο όμως είναι ότι τη γυναίκα δεν φαίνεται να την ενοχλεί αυτή η συνάντηση. Δίνει στο βαμπύρ φαγητό και νερό για να πιει. Σε άλλα τραγούδια ακολουθεί εθελοντικά αυτή τη σκιά. Πίσω από την εικόνα του βρικόλακα στα τραγούδια υπάρχει κάτι το πολύ ρομαντικό, η αγάπη που συνεχίζει να ζει πέρα από το θάνατο με κάθε κόστος. Με βάση τα λαϊκά βουλγαρικά τραγούδια, ένας άντρας μπορεί να μετατραπεί σε βρικόλακα αν δεν έχει θαυτεί σωστά. Αν ήταν ένας άνθρωπος που δεν ζούσε σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνίας, ένα άτομο που έδωσε τέλος στη ζωή του ή δολοφόνησε κάποιον, ένα πρόσωπο που ζούσε με αμαρτωλό τρόπο ζωής. Ο συγγραφέας στις μελέτες του αναφέρει επίσης και ένα ενδιαφέρον επάγγελμα, αυτό του κυνηγού βρικολάκων. Ήταν ένα πραγματικό επάγγελμα και ήταν πολύ δημοφιλές στη βουλγαρική γη. Ολόκληρα χωριά μάζευαν μεγάλα ποσά χρημάτων για να πληρώσουν τον κυνηγό βρικολάκων, ώστε να βρει τον βρικόλακα και να τον σταματήσει χρησιμοποιώντας εικόνες, βότανα, τελετές. Επίσης εξηγεί, όταν υπήρχαν προβλήματα στο χωριό, όπως για παράδειγμα χαλάζι, θάνατος ζώων ή αρρώστιες, οι κάτοικοι κατηγορούσαν συνήθως κάποιον βρικόλακα. Ποιες όμως ήταν οι τελετές που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί κάτοικοι της Βουλγαρίας για να εμποδίσουν τους νεκρούς άντρες να μετατραπούν σε βαμπύρ? Υπήρχαν πολλές τελετές. Περίπου το 80% από τις σημερινές τελετές ταφής βασίζονται σε παλιές τελετές αντιβαμπυρισμού. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι κάθε αποτυχία να τελέσουν αυτές τις τελετουργίες ταφής οδηγούσε τον νεκρό στο να γίνει βρικόλακας. Αν δεν άναβαν ένα κερί, αν μια σκιά πέρναγε πάνω από το σώμα του νεκρού, αν οι συγγενείς του νεκρού δεν τηρούσαν τις τελετουργίες από την ταφή του μέχρι και τη 40η μέρα, ή αν μια γάτα πήδαγε πάνω από το πτώμα, ο πεθαμένος θα μπορούσε να γίνει βρικόλακας. Ο συγγραφέας επισημαίνει, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι στη Βουλγαρία υπάρχουν τόσα πολλά λαϊκά τραγούδια για τους βρικόλακες, αλλά έχω βρει βαθύτερο νόημα σε αυτή την εικόνα. Τα τραγούδια αποκαλύπτουν το ζήτημα της αγάπης και του θανάτου. Οι κάτοικοι της Βουλγαρίας πίστευαν ότι ο θάνατος είναι μια συνέχιση της ζωής, αλλά κάποιο κομμάτι του ανθρώπου δεν ήθελε να αφήσει πίσω την αγαπημένη του και δημιουργούσε αυτόν τον δαίμονα, ώστε αυτός σαν σκιά μπορούσε να γυρίσει πίσω και να πάρει τη ζωτική δύναμη της γυναίκας. Αυτή τότε άρχιζε να μαραζώνει μέχρι η ζωή και ο θάνατος να συναντηθούν στην αιωνιότητα.
Σε άλλες δοξασίες της Βουλγαρίας, αρχικά ο Βρικόλακας εμφανίζεται τη νύχτα σαν φάντασμα στο σπίτι του ή στα όνειρα των συγγενών του. Χτυπάει την πόρτα, βηματίζει στη σκεπή και κάνει τις σανίδες να τρίζουν. Αν το φάντασμα είναι πολύ επιθετικό, αρχίζει να παρενοχλεί τους εν ζωή συγγενείς του ακόμα περισσότερο, ανοίγοντας και χτυπώντας τις πόρτες. Οι συγγενείς της οικογένειας κανονικά γνωρίζουν τι συμβαίνει, αλλά παρόλο που γνωρίζουν ότι είναι ο νεκρός συγγενής τους, τον φοβούνται. Πολλοί ηλικιωμένοι στα βουνά της Ροδόπης, αλλά και της Ρίλα, Πύρην και Στράτια, έχουν να εξιστορήσουν πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες με βρικόλακες. Μία γυναίκα από το χωριό Σμόλιαν εξιστόρησε ότι εκείνη και η μητέρα της κατάλαβαν ότι έκαναν λάθη κατά τη διαδικασία της ταφής του πατέρα της. Αυτός εμφανίστηκε σαν φάντασμα στο σπίτι τους και δεν έφυγε παρά μόνο μετά τη 40η ημέρα. Από μαρτυρίες σε έναν συγγραφέα, τον Χρήστο Καμπάτζοβ, η γιαγιά Ντόνα σε ένα χωριό στην οροσειρά της Ροδόπης, στη μεριά της Βουλγαρίας, αναφέρεται σε αυτούς ως πλουτένιτσι. Του αφηγήθηκε τα εξής. Στην πραγματικότητα, οι βρικόλακες είναι τρομακτικοί πριν ακόμα γίνουν βρικόλακες, όταν είναι στη μορφή του φαντάσματος και εμφανίζονται για να τρομάξουν την οικογένειά τους. Αφού περάσει η 40η μέρα και η ψυχή δεν μπορεί να αναπαυθεί, τότε ξεκινάει η μεταμόρφωση. Αρχίζει όταν το πτώμα βρίσκεται ήδη στο φέρετρο. Σε μία μορφή αποσύνθεσης, το σώμα αρχίζει να επανακτά τη σάρκα. Μετά από λίγο, βγαίνει έξω. Σωματικά το πρόσωπο είναι το ίδιο, με λίγες διαφορές στην εξωτερική του εμφάνιση. Για παράδειγμα, τα μαλλιά και τα μούσια του είναι πιο πυκνά και τα μάτια είναι κόκκινα, σαν να μην έχει κοιμηθεί για πολύ καιρό. Αφού το σώμα επανακτά τη σάρκα του, ο βρικόλακας φεύγει από την πόλη του και πηγαίνει σε μακρινά μέρη όπου δεν τον γνωρίζει κανείς. Το περίεργο είναι ότι οι βρικόλακες συνήθως γίνονταν κουρείς για να μπορούν να ζουν ανάμεσα στους ζωντανούς. Οι περισσότεροι δεν θα αναγνώριζαν ποτέ ένα βρικόλακα, παρόλο που κάποιοι έχουν ιδιαίτερα άσχημη μυρωδιά. Φοβούνται το σκόρδο, αλλά δεν έχουν πρόβλημα με το φως της ημέρας και το ασήμι. Μπορούν να πεθάνουν εύκολα με μία απλή μαχαιριά. Αυτό επειδή δεν έχουν όργανα και το δέρμα τους λειτουργεί μόνο για να συγκρατεί το αίμα τους. Η γιαγιά Ντόνα άλεψε μια φέτα σπιτικού ψωμιού με βούτυρο και μου την έδωσε. Έπειτα κάθισε και με κοίταξε με τα μικρά γαλανά της μάτια. Το δέρμα στο πρόσωπό της ήταν ζαρωμένο. Η καρέκλα της ήταν χαμηλή με τρία πόδια και η κλιματαριά στην αυλή έριγνε σκιές σε όλο της το σώμα. Μόνο τα μάτια της έλαμψαν μερικές φορές όταν μπήκαν μερικές ηλιαχτίδες φωτός στο δωμάτιο. Η ζέστη και το σπιτικό μπράντι με είχαν φέρει σε μία κατάσταση όπου η συνείδησή μου δούλευε μεταβίας, αλλά ένιωθα ότι πρόκειται να ακούσω κάτι περισσότερο από απλές ιστορίες που λένε οι γιαγιάδες. 2 χρόνια, ξεκίνησε να λέει, μετά το θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα μου και εγώ πήγαμε για ψώνια σε ένα γειτονικό χωριό, επειδή είχαν ένα μεγάλο πανηγύρι. Μόλις είχαμε βγει από το λεωφορείο, όταν τον είδα τον πατέρα μου. Τον είδα μέσα από το παράθυρο, ενώ έβγαινε από την πόρτα ενός κουρίου. Βγήκα τρέχοντας έξω από το λεωφορείο, σπρώχνοντας τον κόσμο που περίμεναν έξω και άρχισα να φωνάζω «Μπαμπά, μπαμπά». Γύρισε προς το μέρος μου και με κοίταξε με κατακόκκινα μάτια και έτρεξε στο κουρίο. Η μητέρα μου με έπιασε και αποφάσισε να πάρουμε το λεωφορείο και να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι το συντομότερο δυνατό. Χρόνια μετά μου επιβεβαίωσε ότι όντως αυτός ήταν ο πατέρας μου. Η ύπαρξη των βαμπύρ στη Βουλγαρία επιβεβαιώνεται και από τους εκατοντάδες σκελετούς βρικολάκων που έρχονται στο φως από ολόκληρη τη χώρα.
Ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αρχαιολόγοι σε όλη τη Βουλγαρία ανακάλυψαν σκελετούς ανθρώπων που πιστεύεται ότι ήταν βαμπύρ. 6 σκελετοί ανακαλύφθηκαν κοντά στο Ντεπέλτ. 2 βρέθηκαν σε ένα μοναστήρι στη Μαύρη Θάλασσα, στη Σοζόπολη. Και ένας ακόμη αποκαλύφθηκε στα ερείπια του Περπερικών με ένα μαχαίρι στην καρδιά του, κοντά στα ελληνικά σύνορα το 2017. Ο μυστικισμός της Ανατολής, με τον οποίο συνδέονται αυτές οι ιστορίες, αποτελεί ίσως την πιο βασική αιτία για την εμφάνιση του φαινομένου. Μετά την ανακάλυψη του βαμπύρ της Σοζόπολης, η Βουλγαρία έγινε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον βαμπυρικό τουρισμό στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και τον κόμι Δράκουλα της Ρουμανίας, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μουσείο Βαμπύρ στο Παρίσι. Ο σκελετός του βαμπύρ της Σοζόπολης, 700 ετών, αρχικά βρισκόταν στο Μουσείο Εθνικής Ιστορίας στη Βουλγαρία, στη Σόφια, και είναι θεαματικό ότι οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 30%, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε ξανά στη Σοζόπολη, όπου είχε βρεθεί, και η πόλη ήδη προσελκύει ξένους που έρχονται συγκεκριμένα να επισκεφτούν το σκελετό του Βρικόλακα. Με βάση τους αρχαιολόγους και ιστορικούς της Βουλγαρίας, ο σκελετός που βρέθηκε στη Σοζόπολη και φημολογείται ότι ήταν βρικόλακας, εφόσον είχε ένα σιδερένιο παλούκι στην καρδιά του, άνοικε κατά πάσα πιθανότητα σε έναν ευγενή που λεγόταν Κρίβιτς, ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα. Ο καθηγητής Μπόζιταρ Ντιμήτροβ αναφέρει ότι ο Κρίβιτς ήταν ένας πολύ μοχθηρός άνθρωπος και με βάση τις αντιλήψεις κατά το Μεσαίωνα, η ψυχή του δεν θα πήγαινε στον Παράδεισο. Πρόκειται να παρέμενε στο σώμα του, να υπέφερε και κάποιες φορές να σηκωνόταν από τον τάφο για να πιει αίμα από ανθρώπους ή ζώα. Γι' αυτό οι άνθρωποι τον φοβόντουσαν και ήθελαν να σκοτώσουν συμβολικά την ψυχή του με ένα κοφτερό παλούκι. Επιπλέον ο Κρίβιτς πρέπει να ήταν μέλος της τοπικής ευγενούς τάξης, γιατί αλλιώς δεν θα είχε θαυτεί δίπλα στην εκκλησία όπου βρέθηκε ο τάφος του. Γι' αυτό το λόγο οι ιστορικοί της Βουλγαρίας πιστεύουν ότι ο τάφος αυτός ανήκει στον Κρίβιτς, το δήμαρχο της πόλης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν πειρατής και ληστής. Αυτό που ξεχώρισε αυτούς τους σκελετούς του 13ου και 14ου αιώνα ήταν οι ράβδοι που περνούσαν μέσα από το στήθος τους, καρφώνοντάς τους στο έδαφος. Όταν άνθρωποι που θεωρούνταν κακοί πέθαιναν στη μεσαιωνική Βουλγαρία, γινόταν αυτή η προφύλαξη ώστε να μην μπορούν να σηκωθούν από τους νεκρούς τη νύχτα και να επιτεθούν σε ανυποψίαστα θύματα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν 100 περίπου τάφοι βαμπύρ στη Βουλγαρία. Ο αρχαιολόγος Νικολάι Οφτσάροβ στη Βουλγαρία, γνωστός και ως η Ντιάνα Τζόουνς της Βουλγαρίας, είχε πει στη βρετανική Daily Telegraph το 2017: «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι για μία ακόμη φορά βλέπουμε ένα τελετουργικό ενάντια στους βρικόλακες». Και πρόσθεσε: «Ανάμεσα στα ευρήματα της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει μια ακρόπολη στην κορυφή του λόφου, ένα φρούριο και ένα ιερό, υπάρχει και μια σειρά από τάφους βαμπύρ». Ο ίδιος αρχαιολόγος επισημαίνει ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι πίστευαν στους βρικόλακες και διεξήγαγαν τελετουργίες για να αποτρέψουν τους νεκρούς να μετατραπούν σε αυτά τα διαβολικά πλάσματα. Επίσης, τέτοιες τεχνικές γίνονταν μέχρι και πριν 30 χρόνια στη Βουλγαρία, αφού σε κάποια χωριά της Βουλγαρίας διάλεγαν ένα άτομο που αναλάμβανε να καρφώνει νεκρά πτώματα στο στήθος με παλούκια. Όπως βλέπουμε, πολλές λαϊκές δοξασίες σχετικά με τους βρικόλακες είναι κοινές με αυτές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!